Καλησπέρα σε όλου. Εν τω μεταξύ, με ενοχλεί πάρα πολύ ο καθρέφτη εδώ πέρα. Ίσως μπορώ με edit να τον αφαιρέσω. Perfect. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο σχετικά με τη Φιλανδία, γιατί πήρα πάρα πολλέ ερωτήσει τώρα που ήμουν εκεί για ταξίδι. Και προφανώ δεν θεωρώ ότι το να πα σε μια χώρα σου δίνει ξαφνικά. ενώ να πα για 10 μέρε σε μια χώρα σου δίνει ξαφνικά κάποια υπερβολική γνώση και Όλε τι πληροφορίε μπορεί να χρειαστεί κάποιο άνθρωπο για αυτή τη χώρα. Αλλά τυχαίνει να είμαι και μισή Φιλανδί. Επομένω, νιώθω ότι μπορώ σε κάποιε από τι ερωτήσει, σε πολλέ από τι ερωτήσει να απαντήσω. Ε, απλά αυτό. Κάποια πράγματα που με ρωτήσατε είναι καλύτερο να τα ρωτήσετε κάποιον άνθρωπο που μένει εκεί τώρα. Αλλά τέλο πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Πώ είναι οι άνθρωποι σε νοοτροπία, κουλτούρα σε σχέση με του Έλληνε. Εντάξει, το να πω ας πούμε ότι όλοι οι Φιλανδοί είναι έτσι, δεν το θεωρώ πολύ σωστό, γιατί εγώ προσωπικά συνάντησα διάφορους τύπους ας πούμε, ανθρώπων, διάφορες συμπεριφορές. Και με την Ελλάδα το ίδιο ισχύει, δηλαδή και στην Ελλάδα θα συναντήσεις πολύ διαφορετικούς ανθρώπους μεταξύ τους, αλλά ας πούμε εγώ στα Reels μου που κρίνω συνέχεια τους Έλληνες, το κάνω έτσι με μια σατυρική διάθεση και πιάνω στερεότυπα και τέτοια, παρόλο που δεν ισχύει απαραίτητα. Βέβαια, κάποια πράγματα χαρακτηρίζουν όντω του λαού αυτού. Ένα από αυτά είναι ότι οι Έλληνε μιλούν δυνατά και μιλούν και σε ανθρώπου που δεν γνωρίζουν, ενώ οι Φιλανδοί όχι τόσο. Αν και μου έκανε εντύπωση, α πούμε, στο χωριό τη γιαγιά μου και στο χωριό στο οποίο μεγαλώσει η μαμά μου, χαιρετούσανε στο δρόμο, χωρίς να τους ξέρεις προσωπικά. Οπότε υπάρχει κι εκεί αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν κάτι χαρακτηρίζει τους Φιλανδούς δεν είναι ότι είναι κλειστοί ή κρύοι, είναι ότι είναι μαζεμένοι. Και αυτό το πράγμα εγώ το θεωρώ αρετή ξέρω εγώ και είναι κάτι το οποίο έχω κι εγώ στη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα έχω αισθανθεί μερικές φορές ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Γιατί εγώ σημαίνει, είμαι ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να μιλήσω σε κάποιον που δεν ξέρω στον δρόμο. Παρ' όλα αυτά, άμα νιώσω άνετα με τον άνθρωπο απέναντί μου που συζητάω, ακόμα και αν δεν τον ξέρω καλά, θα αρχίσω να λέω τα πάντα, ξέρω εγώ. Θα αρχίσω να μοιράζω με κάθε σκοτεινή μου σκέψη και νομίζω ότι κάπω έτσι είναι και οι Φιλανδοί. Είναι μαζεμένοι. Επίση, κάτι άλλο βασικό που παρατήρησα, α πούμε, που είναι εντελώ διαφορετικό ανάμεσα στου Έλληνε και του Φιλανδού, είναι η οδηγική συμπεριφορά. Θεωρώ ότι η ελληνική οδηγική συμπεριφορά είναι από τις χειρότερες στον πλανήτη, χωρίς να έχω πάει βέβαια στον πλανήτη ή όλο. Ε, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά δεν σέβονται κώδικα οδική κυκλοφορία καθόλου. Δηλαδή, στη Φιλανδία μου έκανε πραγματική εντύπωση που στην, που στην αρχή, κάθε φορά που σταματούσαν σε διάβαση για να περάσω, και όχι σταματούσαν σε διάβαση όπω σταματάνε στην Ελλάδα που θα σταματήσουν πάνω στη διάβαση επειδή έχει αρχίσει να περνά, αν είσαι τυχερό. Αλλά σταματούσαν από πολύ πριν, σιγά-σιγά-σιγά. Και αυτό το πράγμα μου έκανε πολύ εντύπωση. Παρ' αυτά, υπήρχαν και άτομα τα οποία δεν σταματούσαν. Άρα, όλα θα τα συναντήσει. Επίση, ένα άλλο Τύπο που κυκλοφορεί είναι ότι οι Φιλανδοί δεν θέλουν, δεν σα κουμπάνε καθόλου και δεν του ακουμπά. Εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω, οκ, okay, μπορεί να φύγει το ότι είδα συγγενεί και οικογενειακού φίλου κλπ., αλλά είναι πάρα πολύ τη αγκαλιά και τέτοια. Δεν ξέρω. Η δική μου εμπειρία δεν μου δείχνει ότι είναι ε, του να μην ακουμπά κανέναν και τέτοια. Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι από Ελλάδα, Φιλανδία. Φυσικά έχει να κάνει με το που θα πας. Για να πας από Αθήνα, Ελσίνκη, οι τιμές... Ήταν πάρα πολύ ok. Σε φάση εγώ δεν το ήξερα καν. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι το να πάω στη Φιλανδία κοστίζει άπειρα λεφτά και τελικά έχει εισιτήρια. Στο Black Friday, α πούμε, είχε βγάλει εισιτήρια. Εγώ δεν τα κλείσα στο Black Friday. Τα κλείσα πιο μετά που πάλι είχε κάποια προσφορά. Αλλά παρατηρούσα γενικά τι τιμέ και είδα ότι και εκτό τη προσφορά δεν ανέβηκαν πάρα πολύ. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τη ζήτηση. Αλλά νομίζω ότι με 260 ευρώ έκλεισα πήγαινε έλα. Νομίζω. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Βέβαια εντάξει, άμα βάλει βαλίτσε και τέτοια που έβαλα, ανεβαίνει μετά η τιμή. Επίση έχει σημασία πότε θα πας, δηλαδή φαντάζομαι ότι την περίοδο των Χριστουγέννων, που όλοι θέλουν να πάνε σε τέτοιες χώρες, θα είναι πιο ακριβά, αλλά την περίοδο των Χριστουγέννων και το να πας στην Κρήτη είναι πιο ακριβά. Ε, νομίζω ότι άμα αποφασίζεις να πας σε μια περίοδο που είναι πιο... Ε, χωρίς κάποιο event, ε, τότε θα βρεις με πολύ καλά λεφτά. Ε, εντάξει, τα τρένα μετά μου φάνηκαν πιο ακριβά, αλλά εντάξει, τουλάχιστον εκεί δεν γίνονται πράγματα. Από όσο ξέρω η Λαπωνία είναι πολύ ακριβή σαν προορισμό. Και για να απαντήσω βασικά και στην ερώτηση για τις τιμές, μισό λεπτό, πώς είναι οι τιμές σε σχέση με Ελλάδα, να πω ότι πραγματικά δεν παρατήρησα κάποια διαφορά στο, και στο Ελσίνκι και στην επαρχία που πήγα. Νομίζω ότι οι τιμές και στα σούπερ μάρκετ και στα εστιατόρια και αυτά, οι ήταν πολύ παρόμοιες. Βέβαια, εκεί η μισθοί είναι διαφορετική. Και πολλέ ερωτήσει έχω για του μισθού. Βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κάνω μια αναζήτηση στο Google γιατί δεν δουλεύω εκεί. Αυτό είναι, α πούμε, μια ερώτηση που σα είπα ότι είναι καλύτερο να τη ρωτήσετε σε κάποιον που δουλεύει εκεί. Εδώ λέει ότι κατά μέσο όρο είναι 3.974 ευρώ κάθε μήνα. Είναι καλά. Είναι καλά λεφτά το να φανταστείτε. Α, δεν ξέρω αν αυτό είναι, α πούμε, το στάνταρ, αλλά ε, άμα σκεφτείτε ότι οι τιμέ στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ είναι ίδιε με εδώ, που εδώ ο βασικό μισθό είναι αυτό που είναι, εντάξει, είναι αστείο. Είναι εύκολο να ζήσει εκεί χωρί να γνωρίζει τη φιλανδική γλώσσα και να επικοινωνεί μόνο με αγγλικά. Ναι. Οι Φιλανδοί, τουλάχιστον στο Ελσίνκι, σίγουρα μιλάνε μια χαρά τα αγγλικά. Και ακόμα και αν δεν σου απαντάνε στα αγγλικά. Επικοινωνείτε. <laughs> Γιατί εκεί είναι όλα φτιαγμένα για να μην συναντήσει άνθρωπο Εννοείς. <χει> Τι εννοεί. Δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι η Φιλανδία, α πούμε, δεν συναντάνε κανένα ή περπατά στον δρόμο και δεν βλέπει κανένα. Δεν ισχύει αυτό. Ε, σίγουρα στο χωριό που έμεινα για ε, 7 μέρε, δεν είναι, α πούμε, ότι περπατά και έχει άπειρου ανθρώπου κλπ. Αλλά σε Ελσίνκη είχε πάρα πολλού ανθρώπου και μου έκανε εντύπωση γιατί ο πληθυσμό, ξέρω εγώ, του Ελσίνκη είναι γύρω στι 600.000 και ήταν τίγκα τα εμπορικά ήταν γεμάτα κόσμη. ήταν σαν να είσαι στο μόλ, ξέρω εγώ, ε, Παρασκευή απόγευμα που γίνεται τη τρέλη Στη Σάββατο ακόμα χειρότερα. Και στα εστιατόρια και στι καφετέρειε είχε παντού, παντού, παντού κόσμο. Μέχρι και σε μια βιβλιοθήκη που πήγα ήταν γεμάτη, δεν είχε ούτε ένα σημείο για να κάτσει. Και επίση χτίζεται πάρα πολύ το Ελσίνκι. Χτίζουν συνέχεια κτίρια και έχει πολυκατοικίε και τέτοια. Και απορώ. Γιατί άμα το συγκρίνουμε, α πούμε, με την Αθήνα που μένουν Πόσα εκατομμύρια. Πέντε. Χριστέ μου, είναι λίγο σοκαριστικό. Και φυσικά πάρα πολλέ ερωτήσει πήρα σχετικά με το αν είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Που ψηφίστηκε τέλο πάντων για 7η συνεχόμενη χρονιά, η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μετρητή, World Happiness Index, ξέρω εγώ. Και με ρωτάτε πάρα πολύ για το πώ είναι, α πούμε, μπορεί να διαπιστώσει από μικρά καθημερινά πράγματα ότι ο κοινωνικό κορμό είναι όντω πιο ευτυχισμένο. Σε τι πιστεύει ότι οφείλεται το ότι βγαίνει συνεχόμενα η πιο χαρούμενη χώρα. Λοιπόν, πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτός ο μετρητής στηρίζεται σε κάποιους παράγοντες, όπως ας πούμε το κατακεφαλήν εισόδημα, το προσδόκιμο ζωής, η ελευθερία, ε, τι άλλο ήταν, η διαφθορά, η απουσία διαφθοράς, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, κάτι το οποίο για μένα είναι άγνωστη έννοια, η γενεοδορία, το feeling of community ας πούμε. Βέβαια, Υπάρχει πάλι μια παρανόηση σχετικά με αυτό το happiness, world happiness thing. Δεν είπε κανεί ότι οι Φιλανδοί, α πούμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι γελούν όλη την ώρα και θα κοιτάξει γύρω σου και θα είναι όλοι με το χαμόγελο και θα είναι χαχαχαχα και θα περνάνε τέλεια να πάσα στιγμή. Αυτό ο μετρητή έχει να κάνει με την γενικότερη εμ, να το πω, γαλήνη, α πούμε, για την, την καλή κατάσταση ζωή. Το έδαφο που σου προσφέρει αυτή η χώρα για να κάνει όλα τα πράγματα που θε να κάνει. Σκεφτείτε λίγο πώ είναι να μένει σε μια χώρα που εμπιστεύεσαι την κυβέρνηση, που, νι... που πραγματικά δεν νιώθει ότι ε, κινδυνεύει. Ανά πάσα στιγμή έχει και πολλή ασφάλεια, ε, που υπάρχει σεβασμό, που επικοινωνεί με του συνανθρώπου, με του διπλανού, με του γείτονέ σου. Αυτό το πράγμα ακούγεται φανταστικό. Είναι ουσιαστικά το ότι υπάρχει μια γενικότερη ηρεμία. Δεν είναι η χαρά και ας πούμε και οι Φιλανδοί οι ίδιοι κριντζάρουν με αυτή την, ε, ε, αυτό το αποτέλεσμα κάθε χρόνο ότι και καλά είναι πιο ευτυχισμένοι γιατί ξαναλέω δεν είναι ότι θα βγεις και θα του δεις όλους να είναι χαχαχα γιατί είναι μαζεμένοι. Αλλά όντως είναι γεγονός ότι η ζωή εκεί πέρα είναι καλύτερη. Βαρετή, ναι. Κάποιο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πει ότι η ζωή είναι βαρετή, γιατί είναι όλα τόσο πολύ smooth και ήρεμα. Και καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην ταιριάζει σε όλου αυτή η χώρα. Όπω, α πούμε, εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι θα ήθελα να ζήσω εκεί παρά τα τόσα θετικά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι θα βαριόμουν. Και φυσικά πάνω σε αυτό μου στείλατε πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με το ότι μα η Φιλανδία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών, το οποίο ίσχυε μέχρι πρόσφατα, ούτε εγώ το ήξερα, αλλά πολύ πρόσφατα μειώθηκε λέει στο μισό το ποσοστό αυτών Και επίσης μειώθηκε στο μισό ο αλκοολισμός. Και αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί από ό,τι λένε. Επομένως, αυτό είναι τεράστιο. Πώς μειώθηκε. Γιατί η κυβέρνηση έκανε κάποιες δράσεις. Θα σας βάλω από κάτω άρθρα που λένε ακριβώς τι και πώς. Αλλά λέει ότι το 1990 είχε 1512 φιλίες σε σύνολο πληθυσμού κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Τώρα όμως είχε, δεν ξέρω ποιο χρόνο, κάποιο πρόσφατο, 747. Σε πληθυσμό 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Ποσοστό ελάχιστα πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω καταλαβαίνετε, ναι, είναι και πάλι αξιοσημείωτο το νούμερο των Ισπανίων, αλλά έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ. Τώρα, πού στηρίζεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θεωρώ απόλυτα ότι στηρίζεται, α πούμε, στην ε, έλλειψη του ήλιου. Γιατί δεν είναι, δεν είναι η έλλειψη του ήλιου. Αφού το καλοκαίρι έχει υπερβολικά πολύ ήλιο. Αλλά εντάξει, ίσω αυτά τα φαινόμενα να είναι κάπω. Εγώ θεωρώ ότι και στην Ελλάδα αυτό που γίνεται, α πούμε, με τα σαραντάρια συμβάλλουν πάρα πολύ στην... στο να σου χαλάνε την ψυχολογία και να σε κάνουν να νιώθει λίγο χάλια. Έχουν όμω αντικειμενικά. Έχουν όμως αντικειμενικά θέμα με τον αλκοόλισμο. Ναι, αυτό που δεν είπα είναι, αυτό που ήθελα να πω που δεν είπα είναι ότι ε, φτιάχτηκε ένα εθνικό πρόγραμμα πρόληψης των αλκοόλισμων και επίσης δόθηκε πάρα πολύ σημασία στην ψυχοθεραπεία και γενικά στην ψυχιατρική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων και στην έγκαιρη διάγνωση και στις καλύτερες θεραπείες και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεδιάβασα και όλες ότι δεν μπορούν να το ρίξουν στο... Ότι ας πούμε, το χειμώνα έχει πολύ κρύο και είναι μουντά και σκοτάδι και τέτοια, που ας πούμε, στο μυαλό μα είναι λογικό να επηρεάζει την ψυχολογία, γιατί λέει ότι την περίοδο του χειμώνα είναι λιγότερε σε από την περίοδο τη Άνοιξη και του καλοκαιριού. Συνήθειε των ανθρώπων εκεί. Καφέ, φαΐ, σάουνα φυσικά, ε, ποτό. Πολύ επαφή με τη φύση. Πολύ, πολύ επαφή με τη φύση. Οι Φιλανδοί δίνουν πάρα πολύ σημασία στην επαφή με τη φύση. Και παρόλο που κάποιο μπορεί να σκεφτεί ότι το χιόνι, με το χιόνι όλα καλυμμένα, με το χιόνι είναι όλα τέλεια. Αλλά επίση όταν λιώνει το χιόνι, είναι τίγκα στο πράσινο. Είναι πάρα πολύ όμορφη η Φιλανδία και τους καλοκαιρινού μήνε, απλά έχει πολλά κουνούπια. Υπάρχει ρατσισμό. Σε κάθε χώρα υπάρχει ρατσισμό και όντω υπάρχει και στη Φιλανδία. Εμ, αλλά, λοιπόν. Λοιπόν, 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 στη Φιλανδία, εμ, αλλά... Λοιπόν, πάλι εκεί ίσω πρέπει να ρωτήσετε κάποιον που μένει ή το βιώνει, γιατί εγώ δεν έχω αισθανθεί, α πούμε, κάτι τέτοιο. Πώ είναι για τοπική κουζίνα, Σου αρέσει, Λοιπόν, η τοπική κουζίνα είναι αναμενόμενη σε ένα μέρος που έχει κρύο, δηλαδή έχει λιπαρά, έχει κρέας, ψάρι, πολύ ψωμί, ε, είναι πολύ ωραία αλλά εντάξει το ψωμί με βούτυρο σε κάθε γεύμα είναι λίγο too much, ακόμα και για μένα ξέρω, εγώ που τρέω συνέχεια ψωμί με βούτυρο, έχουν πολύ ωραία γλυκά, πολύ έτσι νιου νιου, fattening, mouthful γλυκά και πολύ πολύ καφέ, πολύ 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 πολύ, πολύ καφέ. Α, και φάτσερ. Το έχω εδώ. Πρέπει να είναι μόνιμα κοντά μου για να μπορώ να φάω. Αυτά είναι σοκολατάκια. Κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη σοκολάτα στον κόσμο. Ποια είναι η καλύτερη περίοδο να επισκεφτεί κανεί στη Φιλανδία και τι πρέπει να δει. Ε, νομίζω, εγώ δηλαδή, προτείνω πάντα Φιλανδία χειμώνα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η φάση με τα χιόνια και Χριστούγεννα, εντάξει, είναι ονειρικά να πας στη Φιλανδία. Πραγματικά, θα πω εγώ ότι το καλύτερο μέρος που πρέπει να πάνε να δουν όλοι είναι η Λαπωνία. Γενικά πρέπει φού να πας αρκτικό κύκλο. Ε, στη Λαπωνία έχω από τις πιο ωραίες εμπειρίες και ειδικά για παιδί. Δηλαδή αν είσαι παιδί ή αν έχεις παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είναι κάπως ακριβά βέβαια. Αλλά γενικά το να πας βόρεια και να δεις πούμε, τα polar lights και να κάνεις αυτά με τα... Χάσκι και να πας στο χωριό του Αϊ-Βασίλη είναι έτσι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Κατά τα όμως και το καλοκαίρι έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις με, σχετικά με τη φύση και έχουν και το midsummer εκεί πέρα που είναι πολύ μεγάλη γιορτή και κάνουν διάφορα events και έχει και αυτό τα ωραία του. Δηλαδή πραγματικά όποτε και να πας καλά είναι. Εγώ που πήγα τώρα, Μάρτιο, πραγματικά η ώρα ήταν ακριβώ. Η ώρα είναι πάντα ίδια. Αλλά ενώ ότι ο ήλιο κατέβαινε την ίδια ώρα με την Ελλάδα, ανέβαινε την ίδια ώρα με την Ελλάδα. Επομένω δεν με επηρέασε καθόλου αυτό. Φαντάζομαι ότι άμα πα, α πούμε, καλοκαίρι και δει ότι 11 και 12 το βράδυ έχει ακόμα φω, πε να φρικάρει και να, να νιώθει λίγο περίεργα. Ή αντίθετα, άμα πα, α πούμε, χειμώνα μπορεί να σου φανεί πάρα πολύ περίεργο το ότι είναι πάρα πολύ σκοτάδι. Ανάλογα βέβαια το που θα πα κιόλα, δεν είναι παντού το ίδιο. Επέρα το χωριό, που πήγα είναι βόρεια, κάτω από τη Λαπωνία, αλλά είναι αρκετά βόρεια. Δηλαδή με το τρένο ήταν πέντε ώρε από το Ελσίνκι. Κουραστικό ταξίδι, αλλά ταυτόχρονα όχι, γιατί ω με τα τρένα του είναι τέλεια. Ψυχολογικά κουράστηκα περισσότερο, γιατί εγώ είμαι γενικά με τα ταξίδια έτσι λίγο φοβιτσιάρα και φέτος πήρα την απόφαση να πάω αυτό το ταξίδι και χαίρομαι τόσο πολύ που το έκανα. Πώς μπορώ να μετακομίσω μόνιμο από Ελλάδα στη Φιλανδία. Πάρα πολλές ερωτήσεις για το πώς μπορείτε να πιάσετε δουλειά και να βρείτε σπίτι και τέτοια. Αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα γνωρίζω γιατί δεν το έχω κάνει. Ε, έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια... Ε, agencies λέγοντα, α πούμε, που σε βοηθούν να βρει δουλειά, σε βοηθούν να εγκατασταθεί κλπ. Ε, θα έλεγα να το ψάξετε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ψάξτε στο ίντερνετ. Πώ τα λένε μωρέ, αυτά, Αναζήτηση δουλειά και μετακόμιση στη Φιλανδία τέλο πάντων. και θα βρείτε πάρα πολλά agencies. Νομίζω ότι το να πα έτσι στα καλά καθούμενα χωρί να ξέρει τίποτα και να το κάνει έτσι εντελώ out of the blue ε, είναι λίγο ρίψο κίνδυνο. Αλλά η ενεργία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί ντύθηκε κάρια στη Φιλανδία. Ε, Πάρα πολλά και συνέχεια το άκουγα και από συγγενείς και λοιπά ότι το μπουφάν μου είναι για τον Κάρια. Στην πραγματικότητα το μπουφάν το πήρα πριν. Οπότε, ε, fins think alike. Πώς είναι η διασκέδαση εκεί και πώς συγκρίνεται η νυχτερινή ζωή στη Φιλανδία σε σύγκριση με την Ελλάδα. Ε, εντάξει, εγώ πήγα σε χωριό ξαναλέω και τις δύο μέρες που έμεινα στο Ελσίνκι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής... Νωρί βέβαια. Είχε έτσι νεολαία έξω να πηγαίνει σε μαγαζιά. Δηλαδή πέρασε κιόλα από ένα μαγαζί που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα παίζει κάτι έτσι. Νωρί, ξαναλέω. Δηλαδή στην Αθήνα αυτό που παίζει να το βρει πιο αργά. Ε, ταυτόχρονα είχε κόσμο που ήταν ένα μαγαζί που βλέπανε ποδόσφαιρα και ήταν η τίγκα. Και γενικά είχε. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν θα τραβάει όλη τη νύχτα, αλλά νομίζω ότι έχει. Εντάξει, βέβαια και εμεί εδώ στην Αθήνα, ειδικά είμαστε λίγο των άκρων. Δηλαδή έχει υπερβολικά πολλέ επιλογέ σε nightlife και παρόλα αυτά καμία που να είναι η μουσική που μου αρέσει. Τρία πράγματα που σου άρεσαν στη Φιλανδία και τρία πράγματα που δεν σου άρεσαν. Μου άρεσαν τα χιόνια. Οι ομίχλοι, ο ομίχλη, ο καιρό γενικά. Ε, μου άρεσε αυτό που σας είπα με το ότι ο κόσμος είναι μαζεμένος και νιώθω πιο πολύ ότι ανήκω, Φ, πάλι λάθος το λέω, και νιώθω πιο πολύ ότι ας πούμε είναι σαν εμένα αυτό, το ότι είναι μαζεμένη αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ότι είναι άψυχη, έχουν feelings, τα συζητάνε, απλά πρέπει να νιώσουν άνετα. Ε, άλλο πράγμα, σάουνα, παρόλο που είναι, άμα δεν είσαι συνηθισμένος, για μένα που δεν είμαι, Μπαίνει και σκαλώνει λίγο. Λε Παναγία, μου θα κάει το κεφάλι μου, αλλά ήδη τη δεύτερη φορά νιώθει. Το, δηλαδή το αντιμετωπίζει λίγο σαν διαλογισμό και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τρία πράγματα που δεν μου αρέσουν τώρα. Ε, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει το ότι αυτή την περίοδο λιώνει το χιόνι και έχει παντού βρώμικο χιόνι. Και... Ναι, αυτό το πράγμα είναι λίγο σύγχαμα. Δηλαδή, ακόμα και εδώ στην Αθήνα, όσε φορέ έχει χιονίσει, αυτό το πράγμα διαρκεί, εγώ, δύο-τρει μέρε το να λιώνουν και να μαζεύονται και τέτοια. Ε, εκεί διαρκεί μήνε ολόκληρου. Και εγώ πήγα τώρα στο ΠΙΚ. Παρόλο που ακόμα χιονίζει, αλλά εντάξει, το χιόνι που πέφτει είναι πολύ φλόρικο τώρα. Ε, άλλο πράγμα που δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε η πολυκοσμία στα εμπορικά. Αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπικό και είναι σε κάθε χώρα. Δηλαδή, ανάθεμα και αν έχω πάει κάπου και σε εμπορικό δεν είχε κόσμο. Γενικά δεν μου αρέσουν τα εμπορικά βασικά, δεν έχει να κάνει με τη Φιλανδία. Και ίσω κάτι που δεν μ' αρέσει είναι μια νότα μελαγχολία που αισθάνθηκα στην ατμόσφαιρα και δεν ξέρω πώ θα το εξηγήσω. Μπορεί να είναι προσωπικό βέβαια αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω αν έφταγε ο καιρό που ήταν μουντό, γιατί με αρέσει πάρα πολύ ο καιρό. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν το αισθάνομαι αυτό. Όταν έχει βροχερό καιρό ή ομίγλι και τέτοια, νιώθω alive. Εκεί το αισθάνθηκα λίγο, λίγο σαν ότι. Δηλαδή, ένα τα εκατό μου έλειψε και η Ελλάδα. <laughs> Είδατε το βόρειο Σέλλα. <laughs> Όχι, ρε φίλε. Και είχα κατεβάσει και εφαρμογή που σου λέει ακριβώ πότε θα το δει. Και το μεταξύ μου είχε σε κάποια φάση, μισό λεπτό να δω αν θα το βρω. Εδώ ήταν το στο πράσινο ήταν και εγώ ήμουνα εδώ. <laughs> Παρ' όλα αυτά και σε κάποια φάση μου έβγαλε το πίσω ότι τώρα μπορεί να το δει, αλλά ούτε καν δεν μπορούσα, δεν φαινότανε τίποτα γιατί προφανώ πρέπει να πα κάπου που είναι πάρα πολύ σκοτεινά. Και ναι, δεν πήγα. Αλλά το έχω δει, οπότε εντάξει. Και βασικά έχει και στην Ελλάδα πλέον. Αυτά. Ελπίζω να σας κάλυψα. Um... Ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και γενικά θεωρώ ότι αν έχει φυσικά τη δυνατότητα, μην πα να μείνει μόνο στο Ελσίνκι. Γιατί εντάξει, το Ελσίνκι είναι όπω πολλέ ευρωπαϊκέ πόλει που α πούμε είναι πολιτισμένε και λοιπά κλπ. Και λοιπά, αλλά για να το ζήσει πιο πολύ, αν μπορεί να πα και σε κάποιο χωριό. Και να, δηλαδή, εγώ πήγα και έζησα πραγματικά σαν Φιλανδί και μπήκα όντω στην ε, καθημερινότητα τη γιαγιά μου και των συγγενών κλπ. Ε, θεωρώ ότι είμαι πιο γεμάτη. Το μόνο μου παράπονο είναι που δεν πήγα στη Λαπωνία, παρόλο που έχω πάει. Γενικά, άμα πας και μπορείς, πει να δεις όλη τη Φιλανδία. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε τη δουλειά μου κάνοντας κάποια δωρεά ή εδώ στο YouTube ή στο PayPal μου. Με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί γενικά το YouTube δεν με βοηθάει πάρα πολύ. Έχουν πέσει πάρα πολύ τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Τέλος πάντων, δεν σας λέω τώρα τα προβλήματά μου. Ε, αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.